Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Άντζελα και σήμερα θα κάνουμε ένα Q&A βίντεο. Σας είχα βάλει ένα poll στο Instagram που σας είχα πει να μου κάνετε διάφορες ερωτήσεις, οπότε μάζεψα μερικές από αυτές και θα σας απαντήσω σε αυτό το βίντεο. Οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Οπότε ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Πότε έχω γενέθλια? Γενέθλια έχω 6 Φλεβάρι. Δεύτερη ερώτηση, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 21 ετών. Τρίτη ερώτηση, τι ζώδιο είσαι? Είμαι υδροχός, με οροσκόπο υδροχό. Την επόμενη ερώτηση, που είναι αν έχω αδέρφια. Ναι, έχω μία μικρότερη αδερφή. Επόμενη ερώτηση, ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι αυτό το καιρό? Το αγαπημένο μου τραγούδι αυτό το καιρό είναι το Καθημερινά του Οικονομόπουλου, δεν ξέρω, αλλά το ακούω συνέχεια. Θα το ακούσω σίγουρα 15 φορές την ημέρα. Πού θα ήθελες να ήσουν τώρα? Τώρα θα ήθελα να ήμουν πάρα πολύ σε μια παραλία και να χάζευα τη θάλασσα και να μην με ένοιαζε τίποτα άλλο. Επόμενη ερώτηση. Πού σκοπεύεις να πας φέτος το καλοκαίρι? Φέτος το καλοκαίρι σκοπεύω να πάω Κεφαλονιά. Θέλω δηλαδή να πάω πολύ Κεφαλονιά, αλλά και στη Λευκάδα. Οπότε δεν ξέρω σε ποιο από τα δύο. Αγαπημένο λουλούδι. Αγαπημένο λουλούδι είναι το τριαντάφυλλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Επόμενη ερώτηση είναι αγαπημένη σειρά. Η αγαπημένη μου σειρά είναι La Casa de Papel. Και ακριβώς από κάτω έχω και άλλη μια ερώτηση που λέει αγαπημένη ταινία. Η αγαπημένη μου ταινία είναι το The Notebook. Επόμενη ερώτηση. Σ' αρέσει το παγωτό και αν ναι, ποια γεύση? Τρώω πάρα πολύ παγωτό, πάρα πολύ. Οι αγαπημένες μου γεύσεις είναι βανίλια, καϊμάκι, φράουλα, μπανάνα. Γενικώς μου αρέσουν όλες οι γεύσεις, εκτός από τη σοκολάτα. Στο παγωτό δεν μου αρέσει καθόλου. Την απεχθάνω με τη σοκολάτα στο παγωτό, δεν ξέρω γιατί. Ενώ σε γενικές γραμμές στη ζωή μου τρώω πολλές σοκολάτες, στο παγωτό δεν ξέρω γιατί δεν μου αρέσει. Επόμενη ερώτηση. Ποια είναι τα 3 πράγματα που σε κάνουν χαρούμενη? 3 πράγματα που με κάνουν χαρούμενη. 3 πράγματα που με κάνουν χαρούμενη. Να χορεύω, να χορεύω και να χορεύω. Επόμενη ερώτηση, θα πάμε μια μέρα για καφέ? Ναι, φυσικά, στείλε μου όποτε θέλεις να πάμε. Αγαπημένο βιβλίο. Αγαπημένο βιβλίο, έχω ένα του Πέτρου Βενέτη που θα σας βάλω κάπου εδώ μια φωτογραφία να δείτε. Λέγεται Αφού μεγάλωσες καλά να πάθεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Επόμενη ερώτηση. Σ' αρέσουν περισσότερο τα σκυλιά ή τα γατιά? Μ' αρέσουν περισσότερο τα σκυλάκια. Πάρα πολύ βασικά. Οι γάτες δεν μου αρέσουν σχεδόν καθόλου. Και θα ήθελα πολύ να πάρω και ένα σκυλάκι. Πάρα πολύ. Επόμενη ερώτηση. Σου αρέσει ο καφές? Δεν μου αρέσει καθόλου ο καφές. Δεν πίνω καθόλου. Έχω δοκιμάσει, αλλά δεν μου άρεσε ποτέ. Οπότε δεν πίνω καφέ. Πίνω όμως πολύ τσάι. Δεν το ρώτησε κανείς, αλλά το απαντάω. Άμα δεν σε λέγανε Άντζελα, πώς θα ήθελες να σε λέγανε? Θα ήθελα να με λέγανε 2 ονόματα μου αρέσουν πάρα πολύ. Το Ζωή και Casey. Τώρα δεν ξέρω ποιο από τα 2 θα προτιμούσα, αλλά και τα 2 είναι πάρα πολύ ωραία ονόματα και θα μου άρεσαν. Αν και το δικό μου όνομα μου αρέσει, αλλά σε περίπτωση έτσι που ήθελα να έχω κάποιο άλλο. Επόμενη ερώτηση. Σ' αρέσει το εξωτερικό? Και αν ναι, πού θα ήθελες να πας? Είτε για διακοπές, είτε για να μείνεις μόνιμο. Πολύ ωραία ερώτηση εσύ που την έκανες. Γενικώς μου αρέσει πάρα πολύ το εξωτερικό. Θα ήθελα να πάω παντού, να ταξιδέψω παντού, αλλά ίσως εκεί που θα ήθελα να πάω να μείνω μόνιμα θα ήταν Γερμανία, Αγγλία και Ιταλία. Επόμενη ερώτηση. Έχεις ερωτευτεί ποτέ? Ναι, έχω ερωτευτεί.
Και επειδή μου έχετε κάνει και άλλες τέτοιες ερωτήσεις, όπως είσαι ερωτευμένη αυτό το διάστημα και αν ναι, με ποιον είσαι. Είμαι ερωτευμένη αυτό το διάστημα, αλλά δεν μπορώ να σας αποκαλύψω ακόμα με ποιον. Επόμενη ερώτηση. Πώς είσαι ψυχολογικά αυτό το καιρό? Αυτό το καιρό η αλήθεια είναι πως δεν είμαι και πάρα πολύ καλά, αλλά πιστεύω πως θα περάσει γρήγορα όλο αυτό με την καραντίνα. Οπότε... χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Οπότε θα μπούμε σίγουρα ξανά στους ρυθμούς μας. Πολύ σύντομα. Επόμενη ερώτηση. Αγαπημένο σου χρώμα? Εγώ πιστεύω πως είναι το γκρι. Αγαπημένο μου χρώμα είναι το ροζ. Αν και έχω πολλά αγαπημένα, αλλά θα πω το ροζ. Το ροζ. Μ' αρέσει βέβαια και το μαύρο και το κόκκινο και το γκρι μ' αρέσει. Αλλά το ροζ είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Επόμενη ερώτηση. Πιστεύω πως είσαι εξωστρεφής άνθρωπος και ότι έχεις πάρα πολλά άτομα στη ζωή σου. Δεν είμαι εξωστρεφής άνθρωπος, αντιθέτως θα έλεγα, είμαι αρκετά εξωστρεφής και δεν έχω και πάρα πολλά άτομα στη ζωή μου. Επόμενη ερώτηση. Χορεύεις? Ασχολείσαι επαγγελματικά με το χορό? Και αν ναι, πού? Όχι, δεν χορεύω επαγγελματικά. Αντιθέτως, μια ζωή χόρευα μόνη μου, ερασιτεχνικά το κάνω όλο αυτό. Δεν έχω πάει ποτέ σε κάποια σχολή χορού για να απαντήσω στο πού. Οπότε... πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τι έχεις κάτω από το κρεβάτι σου? Είμαι σίγουρη ότι έχεις κάτι. Κάτω από το κρεβάτι μου δεν έχω τίποτα. Κι όμως... ποιος είναι ο αγαπημένος σου αριθμός? Να φανταστώ το 6. Καλά το φαντάστηκες. Ο αγαπημένος μου αριθμός είναι το νούμερο 6. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα κανελόνια. Αν και τρώω σχεδόν τα πάντα, εκτός βασικά από όσπρια, που δεν μου αρέσουν καθόλου. Επόμενη ερώτηση. Σ' αρέσει η ζωή σου έτσι όπως είναι? Ναι, και γενικά δεν είμαι άπλιστη. Προσπαθώ να είμαι ευχαριστημένη με αυτό που έχω. Επόμενη ερώτηση. Σ' αρέσει κάποιος? Ναι. Μισείς κάποιον? Όχι. Γενικά δεν αντιπαθώ εύκολα άτομα, σε περίπτωση που με πειράξουν σε μεγάλο βαθμό. Ποια θεωρείς ότι είναι η καλύτερη ηλικία? Η καλύτερη ηλικία θεωρώ ότι είναι τα 15-16 εκεί. Είναι πολύ ωραία ηλικία. Επόμενη ερώτηση. Τι ύψος έχεις? Είμαι 1,63. 1,63 ακριβώς. Και τελευταία ερώτηση για αυτό εδώ το βίντεο. Έχεις κάποιο χόμπι? Δεν έχω κάποιο χόμπι τύπου βόλεϊ, μπάσκετ, τένις και όλα αυτά. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να χορεύω. Οπότε αυτό είναι το χόμπι μου. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like. Κάντε και subscribe και πατήστε το καμπανάκι έτσι ώστε να σας έρχεται η ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε ασφαλείς και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Μουάχ!